Είχαμε σήμερα μια κορφαία μάζοξη των εργαζομένων, την εκλογολογιστική συνέλευση των εργαζομένων. Εκεί τεθήκαν τα θέματα της τριετής θετίας που είχαμε ως διοίκηση του Σωματείου και εγώ ως πρόεδρος. Πάμε για εκλογές στις επόμενες 10 μέρες. Είχαμε την τιμή και τη χαρά να καλέσουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας μαζί με το Ταμείο της Ομοσπονδίας μια αντιπροσωπεία για να μας πει και κάποια πράγματα, γιατί είναι ο άμεσα εμπλεκόμενος σε διαφορά του Υπουργείου Άμυνας και συνομιλητής με την πολιτική και στρατηγική ηγεσία. Έδωσε πιστεύω πιστικές απαντήσεις. Εγώ με τον πρόεδρο, λόγω ότι είμαι και γενικός σύμβουλος Ομοσπονδίας, μιλάμε πιο συχνά. Οι εργαζόμενοι νομίζω ότι είναι ικανοποιημένοι από την προηγούμενη θητεία. Θα είμαστε πάλι υποψήφοι. Το σωματείο και με τα μέλη θα είναι πάλι υποψήφοι. Σε ό,τι αφορά το ΚΕΤ και την βιωσιμότητά του, είχαμε μια πρόσφατη συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κ. Κουβέλη. Του δώσαμε ένα υπόνομα και ζητάμε κι εμείς αυτό που ζητάει και η Ομοσπονδία, μέσα από εμάς δηλαδή, με την προτροπή τη δικιά μας, να αναβαθμιστεί και σε τεχνολογικό εξοπλισμό και σε εργαζόμενους και να γίνει ένα διακλαδικό, το οποίο θα μπορούσε να γίνει και ένα πολυδύναμο στρατόπεδο στη Δυτική Ελλάδα.